Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο πλατό της εκπομπής και να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Καμπάνη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είναι ο διευθυντής έρευνας στο ΕΤΗ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί πάντα κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ρύπανσης. Δυστυχώς, η ρύπανση είναι εδώ, είναι έντονη και δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια εσείς παρατηρείτε βελτίωση ή το αντίθετο σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες. Κοιτάξτε. Οι συνθήκες για τη ρύπανση είναι πάντα εδώ, γιατί τα πλαστικά, όσο και να προσπαθούμε, είναι πολύ δύσκολο να τα παλύψουμε από την καθημερινή τους χρήση. Και δυστυχώς ένας αποδέκτης κεντρικός αυτών των πλαστικών τα οποία απορρίπτονται είναι η θάλασσα. Και νομίζω ότι το ότι τα λέμε εδώ απόψε δεν είναι μόνο το κομμάτι της πληροφόρησης στο ποσοτικό του μέρος, δηλαδή να πούμε ότι τόσο τότε από εκεί έχουμε πλαστικά στην Κρήτη που είναι γνωστό εκεί στον χώρο του κόλπου του Λασιθίου εδώ και χρόνια. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να λειτουργήσει όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε σαν μία ανάδευση προς τον κόσμο και να πετύχουμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι σε αυτόν που λέμε θαλάσσιο γραμματισμό πλέον σήμερα και τον προσπαθούμε όλοι, ούτως ώστε να εξοικειώσουμε τον κόσμο με την θάλασσα και να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και με σαν συνέπεια να κινήσει τον εθελοντισμό. Τον εθελοντισμό όχι μόνο στην καθαριότητα, το οποίο είναι το πιο προφανές, αλλά και τον εθελοντισμό όσον αφορά την χρήση και τους τρόπους απόρριψης των πλαστικών. Αυτό είναι λοιπόν, εγώ νομίζω, το σημαντικότερο που μπορούμε να πετύχουμε από μια τέτοια συζήτηση που κάνουμε. Διαχρονικά ή σε βάθος χρόνου, για να το πω καλύτερα, βλέπετε ότι υπάρχει όμως μια διαφορετική ευαισθητοποίηση από τον κόσμο? Σιγά σιγά ναι. Σιγά σιγά. Όμως αυτό που βλέπουμε, δεν είναι επιμέρους, όπως θα δείτε και στις παρακάτω σε μια μικρή ανάλυση την οποία θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε εδώ του προβλήματος. Δεν είναι τοπικό, δεν είναι μεμονωμένο, είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο έρχεται και αθρίζεται από πολλές πηγές, από πολλές διαφορετικές χρονικές στιγμές και το αποτέλεσμα είναι ένα άθροισμα όλων αυτών των προσφορών, δηλαδή των αρνητικών προσφορών προς το περιβάλλον, με πλαστικά το οποίο το βλέπουμε να συσσωρεύεται. Βλέπουμε εδώ λοιπόν δραματικές εικόνες πίσω στην οθόνη σας. Να πούμε ότι βλέπουμε φωτογραφίες στις οποίες μας έχετε παραχωρήσει εσείς, σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με το φυσικό κάλος και την ομορφιά της περιοχής του κόλπου εκεί του Λασιθίου, στο οποίο έχει επικεντρωθεί η έρευνά σας. Και θα μας εξηγήσετε λοιπόν πώς γίνεται αυτό το ταξίδι εντός εισαγωγικών των πλαστικών. Ακριβώς. Εδώ τι βλέπουμε για να. Εγώ προσπαθώ με τις πρώτες εικόνες. Είναι καταγραφή δικιά σας αυτή, έτσι. Ακριβώς. Είναι καταγραφές που έχουμε κάνει μέσα στα πλαίσια της μελέτης την οποία εκτελούμε για την περιφέρεια των Λασιθίου. Και μάλιστα για την ιστορία να πω ότι είχαμε κάνει πολλές από αυτές τις φωτογραφίες, δεν είναι και μέσα στα πλαίσια της μελέτης, αλλά και πιο πριν, όταν παρέα με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Γιάννη, τον αντιπεριφερειάρχη εκεί Λασιθίου, κάναμε επιτόπιες, ας πούμε, σκαρφαλώνοντας σε διάφορα βράχια, κατεβαίνοντας σε απομονωμένες ακτές της περιοχής. Βλέπαμε το πρόβλημα από κοντά, το οποίο το ξέραμε, αλλά άλλο να το ξέρεις ακαδημαϊκά και θεωρητικά, και άλλο να το βλέπεις όπως βλέπετε αυτήν, ας πούμε, τη φωτογραφία εδώ πέρα, την οποία μπορούμε να την αντιπαραθέσουμε με το φυσικό κάλος δύο στιγμιότυπων, τα οποία σας δίνω σε δύο άλλες φωτογραφίες, που είναι εξαιρετικά, όπου η φύση μας έχει δώσει κάποιους εξαιρετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, ας πούμε, πάνω στη θάλασσα, που είναι επισκέψιμοι, που δίνουν αναψυχή, που είναι γενικά είναι μια υψηλή αισθητική του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν όλα συνδυασμένα με το πρόβλημα το οποίο παρατηρήσαμε, μας έβαλαν σε σκέψεις και προσπαθήσαμε. Μπορεί να την πει κανείς μια καινοτομική μελέτη αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ξεκινήσαμε χωρίς να είμαστε ακριβώς σίγουροι το τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε. Κάθισαμε και το σκεφτήκαμε εκεί με τους ανθρώπους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης εκεί πέρα στο Λασίθι, με τους ανθρώπους τους ντόπιους. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν ζητούμενο στην όλη μελέτη ήταν να δούμε από πού προέρχονται τα πλαστικά, δηλαδή ποιες είναι οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν για να φτάσουν εκεί πέρα και συνεπώς αυτές να τις ταυτίσουμε με πιθανές πηγές στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή γύρω, να ξέρουμε λοιπόν από πού μας έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, να κάνουμε και λοιπές άλλες παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα πόσο χρόνο μένουν στην περιοχή,
Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ας πούμε αν μένουν πολλοί ή αν μένουν λίγο, μπορεί να σου δώσουν μικροπλαστικά στην περιοχή, το οποίο κανείς δεν τα θέλει. Μπορεί ας πούμε να δεις αν μένουν εκεί, αν ξεβράζονται ή αν παραμένουν στη θάλασσα και μετά στη συνέχεια μετακινούνται παρακάτω. Και αυτό είναι ένα ωραίο ζητούμενο, διότι τα έχει στην θάλασσα, βγαίνουν στην παραλία, μένουν εκεί πέρα. Τα έχει στη θάλασσα, δεν βγαίνουν για κάποιο λόγο στην παραλία, επειδή τα κύματα, τα ρεύματα, η υδροδυναμική της θάλασσας, η συμπεριφορά της στον καιρό είναι τέτοια, τα στέλνει παρακάτω, κάπως αλλάζουν τα δεδομένα. Και αλλάζουν και μήνα με μήνα. Και να δούμε και στοιχεία τα οποία μας έχετε δώσει, κύριε Καμπάνη, γιατί και τα οποία θέλουμε να μας τα σχολιάσετε και να μας τα διαβάσετε ουσιαστικά. Θα τα διαβάσω ως προς το τι είναι αυτό λοιπόν που βλέπουμε. Νομίζω ότι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι να γυρίσω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, αν το κρατήσουμε, πρώτα απ' όλα να πω πώς καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα σχήματα. Χρησιμοποίησαμε ένα πολύ δυνατό λογισμικό, το οποίο κάνει προσομοίωση της κίνησης των πλαστικών και κυρίως μπορεί να σου δείξει αν από ένα σημείο σταθείς και έχεις πλαστικά, πώς να γυρίσεις προς τα πίσω τη διαδρομή βάσει των ωκεανογραφικών και καιρικών συνθήκων που επικράτησαν τις προηγούμενες μέρες, ούτως ώστε να δεις από πού ήρθαν αυτά. Είναι ένα λογισμικό το οποίο λέγεται Ocean Parcels, είναι από το πολύ γνωστό Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Δημιουργία του MIT. MIT, ναι. Είναι ένα πολύ προχωρημένο μοντέλο, ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί πέρα, το πήραμε, έχουμε αρχίσει να το δουλεύουμε αναλυτικά στο εργαστήριο. Και τι μας δείχνει λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό δουλεύει πρώτα απ' όλα σε μια στατιστική βάση. Δηλαδή τι κάναμε. Πήραμε την τελευταία 20ετία τα καιρικά δεδομένα. Πήραμε για τα τελευταία 2-3 χρόνια και παραπάνω που λειτουργούμε το Coastal Crete, ένα προγνωστικό μοντέλο της κατάστασης της θάλασσας για τη θάλασσα γύρω από την Κρήτη, το οποίο ας πούμε αν ο Κοπέρνικος μας δίνει πληροφορίες σε κελιά 5x5 χιλιόμετρων, δηλαδή μια σταθερή πληροφορία, τιμή παραμέτρων στο κελί μέσα, εμείς το κάνουμε ανά ένα χιλιόμετρο, δηλαδή στη μία τιμή τους αυτή, εμείς στο κελί τους βάζουμε 25 διαφορετικές τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δίνει μια περισσότερη πληροφορία, μια καλύτερη ανάλυση, η τοπική συμπεριφορά λαμβάνεται υπόψη. Λοιπόν, συνδυάσαμε και με αυτά τα δεδομένα που έχουμε από το μοντέλο αυτό, το οποίο παρεμπιπτόντως το έχουμε αναβαθμίσει σαν ψηφιακό δίδυμο. Ψηφιακά δίδυμα είναι πλήρες περιγραφές τεχνολογικών και περιβαλλοντικών συστημάτων για τη θάλασσα της Κρήτης. Είχαμε και κάποιους αισθητήρες οι οποίοι το επικουρούσαν και είχαν πάθει μια ζημιά. Τώρα είμαστε στη φάση να τους ξαναστήσουμε. Και έχετε και ανοιχτή πρόσκληση να παρακολουθήσετε την διαδικασία όταν την προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό λοιπόν το μοντέλο μας έδωσε αυτά τα αποτελέσματα εποχιακά για μια στατιστική του καιρού και της κατάστασης της θάλασσας της τελευταίας 20ετίας, η οποία μας λέει ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, τον μήνα Μάρτιο μπορούμε να δεχτούμε πλαστικά στις περιοχές που έχουμε ενδιαφέρον, εστιάσει στο ενδιαφέρον μας, οι οποίες είναι το Καλό Χωριό και η Παχιά Άμμος. Το Καλό Χωριό είναι το βούλισμα, το πολύ γνωστό βούλισμα. Μια το γράφεται άλλωστε και στα σχετικά γραφήματα. Ναι, πάνω. Αυτό λοιπόν είναι η συμπεριφορά της κίνησης των πλαστικών για τον μήνα Μάρτιο, μια ενδεικτική. Αυτή η συμπεριφορά και αυτή η κίνηση και ο μήνας της καταγραφής, πώς μπορούν έτσι, να μας φανούν πρακτικά χρήσιμα σε ό,τι έχει να κάνει και με την πρόληψη και με την αντιμετώπιση. Φυσικά, εδώ μας λέει πρώτα απ' όλα ποιοι μας στέλνουν πλαστικά γενικά τον μήνα Μάρτιο, στατιστικά, κατά μέσο όρο τον μήνα Μάρτιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαδρομές είναι από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και βεβαίως πάει πίσω ο χάρτης μας προς την νοτιοανατολική ακτή της Τουρκίας. Το ότι υπάρχουν μεγάλες πόλεις, ότι υπάρχουν μεγάλες πηγές, δυνατές πηγές πλαστικών, διότι βέβαια αυτή είναι και έξω από το τυπικό και το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί πέρα βεβαίως τα πράγματα λειτουργούν πιο ανεξέλεγκτα. Πιο ανεξέλεγκτα, να το πούμε έτσι ομά, πιο ανεξέλεγκτα φυσικά. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση τον μήνα Μάρτιο, έναν γενικό μήνα Μάρτιο, έτσι όχι τον προηγούμενο. Βλέπουμε τον Μάιο, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και καθώς αλλάζουν οι συνθήκες συμπεριφοράς του καιρού και της θάλασσας, ότι αρχίζουμε να έχουμε διαδρομές οι οποίες έρχονται και από το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και γενικά από το Νότιο Αιγαίο και καταλήγουν στην περιοχή εκεί πέρα. Αυτή η διαφοροποίηση στις γραμμές, που είτε αφορά την πορεία που ακολουθούν, είτε αφορά το χρώμα, έχει να κάνει με την ποσότητα
Και με την ποσότητα των πλαστικών. Η ποσότητα των πλαστικών είναι μια άλλη. Εδώ τώρα βλέπουμε μόνο τις γεωμετρικές διαδρομές πάνω στη γεωγραφία, δηλαδή πάνω μια διαδρομή. Το κάθε χρόνο είναι μια διαφορετική διαδρομή, μια διαφορετική πηγή. Μια διαφορετική καταγραφή είναι ουσιαστικά. Απλά η πηγή ξεκινάει και αρχίζει και ταλαντεύεται, δεν πάει κατευθείαν. Οπότε βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε την πολυπλοκότητα των γράμμων. Αρχίζουν και το περιφέρουν τα κύματα και τα ρεύματα, έτσι να το πούμε πολύ απλά, στο νότιο Αιγαίο, μέχρι που τελικά καταλήγουν μέσα στον κόλπο του Λασιθίου. Κάποια από αυτά καταλήγουν στο βούλισμα, κάποια διαφορετικά ή και τα ίδια καταλήγουν στην Πασιά Άμμο. Βλέπουμε ότι στο βούλισμα, γενικά, αν κανείς δει όλο το φάσμα των μηνών του έτους, πάνε ίσως λίγο πιο λίγα πλαστικά, καταλήγουν λιγότερες διαδρομές. Και αυτό είναι η εξής, ότι το βούλισμα είναι και λίγο πιο εσωτερικά στον κόλπο του Λασιθίου. Εκεί πέρα κάνει κανείς εύκολα μια παρατήρηση ότι τα πλαστικά είναι αυτά που έρχονται μέσα στον κόλπο και κυκλοφορούν μέσα στον κόλπο και καταλήγουν στο βούλισμα, ενώ στην Πασιά Άμμο έρχονται, αποτίθενται, έρχονται καινούργια, αποτίθενται. Μεγαλύτερες ποσότητες. Είναι λοιπόν το πρόβλημα λίγο πιο έντονο και από τη μοντελοποίηση αλλά και από τις παρατηρήσεις στην Πασιά Άμμο από ότι στο βούλισμα. Να βάλω κάποια ερωτήματα και ενώ εσείς μας εξηγείτε φυσικά το τι βλέπουμε και τα στοιχεία αυτά τα οποία μας έχετε φέρει εδώ και σας ευχαριστούμε. Πώς μπορούμε όμως να χτίσουμε εμείς τώρα ένα ανάγχωμα προστασίας όταν η πηγή μάλλον είναι χώρες όπως είπατε κι εσείς, άλλες. Δεν είναι δικιά μας πηγή, δεν προέρχονται από την Ελλάδα ή δεν προέρχονται ακόμα και από χώρα της Ευρώπης όπου υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές κανόνες και όρια. Τι κάνουμε τώρα εκεί εμείς? Αφανώ λίγο σουρεαλιστής και να πω ότι θα μπορούσε κάποια εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει μια νομοθεσία η οποία να τιμωρεί αυτόν που σου στέλνει τα πλαστικά, αρκεί να έχεις την απόδειξη, για παράδειγμα να έχεις κάτι τέτοιο στα χέρια σου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια απόδειξη αύριο μεθαύριο, μπορεί να αποτελέσει θεωρητικά ένα εργαλείο. Ναι. Θεωρητικά ναι. Εντάξει, και θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Να. Τώρα, αν θα γίνει αυτό ή αν είναι εφικτό και αν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί επί τέτοιων θεμάτων το ακούνε και γελάνε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Αλλά πρακτικά αυτό θα ήταν μια άποψη. Βέβαια, αυτό που κυρίως κατ' εμέ είναι το ζητούμενο είναι να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο. Mm. Να δείξεις τέτοια αποτελέσματα και μέσα στον κόσμο ο οποίος στέκεται στην άκρη μιας τέτοιας γραμμής, όταν αυτό δημοσιοποιηθεί και κοινοποιηθεί και όσο πιο ευρέως δημοσιοποιηθεί, μπορεί να υπάρξει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι, μια φορά να το καταλάβουν, να πούνε εγώ χρησιμοποιώ λιγότερα πλαστικά και τα προσέχω που τα πετάω. Υπάρχει κάποιο στοιχείο, κάποια καταγραφή που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα και που σας έχει εντυπωσιάσει θετικά ή αρνητικά, ενώ το έχετε κρατήσει, κάτι που ενδεχομένως δεν περιμένετε? Είπατε ότι πριν ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη και την διαμορφώσαμε, δεν ξέραμε πού θα μας οδηγήσει. Υπάρχει κάτι το οποίο όντως σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση και επιστημονικά δεν το περιμένατε ως καταγραφή? Κοιτάξτε, όλο αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Δηλαδή, θέλω να πω, η φύση είναι μη γραμμική, δεν κινείται σε μία ευθεία πάνω. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από κάπου, δεν μπορείς εύκολα να πας προς τα πίσω και να πεις ότι από εδώ ξεκίνησα και έφτασα σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτή την κατάληξη του φαινομένου. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι κάτι, μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη φορά μια εικόνα του πώς λειτουργεί η κίνηση των πλαστικών στην περιοχή αυτή. Ναι. Ήταν βέβαια και μια πολύ άσχημη εμπειρία όταν πήγαμε και είδαμε τα πλαστικά εκεί επί τόπου, διότι βλέπαμε πλαστικά τα οποία προερχόταν, πολλά είχαν τουρκικές επιγραφές πάνω. Βρέθηκαμε πλαστικά από διάφορες περιοχές που είχαν ταξιδέψει πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουν εκεί πέρα. Mm. Έτσι, βλέπαμε από πολύ απομακρυσμένες περιοχές εκτός Αιγαίου πολλές φορές. Mm. Έτσι. Δύσκολο πρόβλημα. Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή και εσείς ως εργαστήριο σκοπεύετε να επεκτείνετε ενδεχομένως την έρευνα και την μελέτη σας πάνω σε αυτό το ζήτημα και σε άλλες περιοχές, με άλλες καταγραφές ή και αν στη συγκεκριμένη περιοχή, στον κόλπο λοιπόν του Λασιθίου, συνεχίζετε με άλλου είδους καταγραφές? Κοιτάξτε, ο κόλπος του Λασιθίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε όλη την Κρήτη. Για παράδειγμα, επειδή σε κάποιες άλλες παράλληλες μελέτες που εκτελούμε στον νομό Λασιθίου, εκεί πέρα εγώ ως κρυπτολασιθιώτης γενικά, και μου αρέσει η περιοχή και είναι μια περιοχή με πολύ δυναμικό και βρίσκω σε μια πολύ ωραία
έτσι, κατανόηση και συνεργασία με τους ντόπιους ανθρώπους εκεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφερειακή την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη, με τους διευθυντές του, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις διευθύνσεις του και τους πάντες. Το πρόβλημα του Λασιτίου είναι πολύ γνωστό εδώ και χρόνια. Εγώ το ήξερα σαν φοιτητής, ας πούμε, προμνημονεύτων χρόνων. Έτσι, όταν πηγαίναμε στο καλό χωριό που και κολυμπούσαμε και βλέπαμε τα πλαστικά εκεί γύρω. Βέβαια, υπήρχαν και τοπικές πηγές, οι οποίες μπράβο μας τώρα, μπράβο τους, θέλω να πω, ότι αυτές έχουν απαλληφθεί. Δεν υπάρχει τοπική συνεισφορά. Σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουν απαλείψει όλες τις τοπικές πηγές. Δηλαδή, τώρα άλλωστε. Σε όλα γενικά έτσι, έχει αρχίσει να υπάρχει ο έλεγχος ο ασιατικός. Αλλά όμως δυστυχώς η συνολική θαλάσσια κυκλοφορία είναι αυτή η οποία τα μαζεύει εκεί, διότι ο κόλπος είναι τέτοιος που τα μαζεύει μέσα όλα αυτά τα πλαστικά και τελικά ξεβράζει σε διάφορα σημεία. Παρακάτω προς τη Στία, ένα μεγάλο σημείο απόθεσης πάλι εκεί, παραδίπλα την παραλία της Μονής στο Πλού. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση και την τοπικότητα του φαινομένου είναι ότι πηγαίνοντας δίπλα στον αφορεσμένο, ο αφορεσμένο ξέρετε είναι στο φάρο εκεί το ακροτήρι στα, πάνω από την πλάκα, στα βόρεια κάπου εκεί της πλάκας, βορειοανατολικά λίγο έτσι καθώς γυρίζει ο κόλπος. Εκεί πέρα λοιπόν στην εξωτερική του πλευρά που πήγαμε και κάναμε κάποιες αυτοψίες εκεί να πάρουμε κάποια δεδομένα και υλικό, περιμέναμε ότι θα δούμε και εκεί πλαστικά. Να σας πω ότι πήγα σε κάποια σημεία με τα πόδια πήγαμε όπου μπορούσαμε και σε ένα-δυο άλλο που επέτρεπε ο αέρας, στείλαμε τον drone και φωτογράφησε. Δεν υπήρχε πρακτικά τίποτα. Η θάλασσα τους έκανε μια μεγάλη χάρη εκεί πέρα. Τα έπαιρνε όλα, τα πήγαινε. Και εκεί που λες ότι έχεις μια περιοχή η οποία είναι μη χρησιμοποιημένη και θα μπορούσε να έχει και να είναι και συσσωρευμένα επί χρόνια τώρα, να μην γίνει και καμιά προσπάθεια, δεν υπήρχε πρακτικά τίποτα. Όλα μπέμπαιναν μέσα και πήγαιναν με κύριους αποδέκτες. Το ανατολικότερο κομμάτι του κόλπου του Λασιθίου, τις παραλίες αυτές. Συνεχίζεται λοιπόν το έργο, συνεχίζεται την έρευνα και την καταγραφή συνολικά στην Κρήτη. Συνεχίζω με την καταγραφή αυτή, κοιτάξτε, από την Παχιά μου ξεκινήσαμε και μετά μας πρότειναν από το καλό χωρίο ότι δεν μας βάζετε και εμάς στη μελέτη, έγινε παρέμβαση από τον Αντιπεριφερειάρχη και εμείς με μεγάλη μας χαρά και διάθεση τα καθυστερούσαμε και λίγο παραπάνω στην περιοχή έτσι, για να τριζυρίζαμε. Βάλαμε και το καλό χωριό μέσα. Έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχει πρόβλημα τέτοιο, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε την αντίστοιχη ανάλυση. Και γιατί όχι, άλλωστε, γιατί όχι, κύριε Καμπάνη, είναι φυσικά, σημαντικό να έχουμε. Είναι φυσικά εργαλεία όλα αυτά. Εντάξτε, στο πώς πρέπει να δράσουμε. Το βασικό εργαλείο, επανέρχομαι, είναι το ψηφιακό δίδυμο της Κρητικής Θάλασσας που έχουμε δημιουργήσει. Αυτό μάλιστα να κάνω και μια διαφήμιση εδώ. Στις 31 του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου υπάρχει μια παρουσίαση στα Χανιά στις Ευρωπαϊκές Μέρες Θάλασσας, όπου εκεί θα κάνω μια παρουσίαση για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει αυτό το ψηφιακό δίδυμο, έτσι για ενημέρωση. Αυτό είναι λοιπόν ένα βασικό κομμάτι του όλου ζητούμενου, ώστε να βάλουμε μετά το μοντέλο το οποίο κάνει αυτή την προς τα πίσω ανίχνευση των διαδρομών των πλαστικών. Οπότε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σφατιανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και σας ευχαριστούμε πάρα που πολύ. Μας παραχωρείτε και τα στοιχεία για να τα μεταφέρουμε και εμείς στους τηλεθεατές μας. Χαρά μου όλα αυτά τα στοιχεία να μπορούν να διαχέονται παρακάτω, να τα βλέπει ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι έχουμε, τι προβλήματα υπάρχουν και πώς πρέπει να το προστατεύσουμε και μετά να δούμε και το πώς θα το προστατεύσουμε.